είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Καλημέρα σας, είστε καλά. Είστε από τους πρώτους που αρθρογράφησαν με το που κυκλοφόρησε, και ξεκινώ από αυτό γιατί θα πούν πολλά σήμερα, η πληροφορία ότι στους νατοϊκούς επιτελικούς σχεδιασμούς η πρόταση, αμερικανική προτροπή, για να τα λέμε όλα, είναι τα μεν στενά να έχουν διπλή ονομασία κατά παράβαση των συνθήκων του Μοντρέ κυρίως, να λέγονται και τουρκικά από όποιον το επιθυμεί, και από ό,τι μας έλεγε χθες ο πρέσβης στις περισσότερες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, κ. Σαϊφαντής, έτσι θα τα λένε, αφήστε τι θα κάνουμε εμείς, λέει. Και το δεύτερο και χειρότερο, η Κύπρος πια στους σχεδιασμούς να μην αναφέρεται ως Κύπρος, παρότι από την Κυπριακή Δημοκρατία ζητούν άδεια για νατοϊκά γυμνάσια στην περιοχή, δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ η Κύπρος, αλλά με συντεταγμένες, barcode. Ποιο είναι το σχόλιο σας λοιπόν? Κοιτάξτε, θα το πάρω λίγο πιο μακριά. Στο παρελθόν κάναμε ορισμένα λάθη. Τη δεκαετία του 90 αποδεχθήκαμε στον IMO ένα σχέδιο της Τουρκίας για την ασφάλεια στα στενά, όπου το ονόμαζε Turkish State. Ο IMO λοιπόν, στο κείμενο που έχει για την ασφάλεια των ασθενών, ενώ μέσα στις ρυθμίσεις αναφέρεται με τον τρόπο που αναφέρει τη συνθήκη του Μοντρέ, ο υπέρτιτλος όμως είναι Turkish State. Μισό λεπτό. Αυτό πότε έγινε? Το 1994. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν τότε αντί να αντιδράσουμε, και είμαστε ισχυροί στον IMO, το αφήσαμε και πέρασε, ούτε καν εκφράσαμε αντίρρηση. Στη συνέχεια η Τουρκία υπέβαλε το ίδιο κείμενο στην ΝΤΟΑΛΟΣ. Η ΝΤΟΑΛΟΣ είναι μια επιτροπή για την ασφάλεια στη θάλασσα της ΟΗΕ. Υπέβαλε και εκεί πάλι το ίδιο σχέδιο. Και ενώ θα μπορούσαμε και τότε να είχαμε υποβάλει μια επιστολή στην οποία να λέμε δεν αποδεχόμαστε τον όρο Turkish States, αλλά τον, σύμφωνα με τις συνθήκες των States, πάλι δεν κάναμε τίποτα. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα και η Τουρκία, πατώντας αυτά τα κείμενα, έρχεται και προσπαθεί μέσα στο ΝΑΤΟ. Μισό λεπτό. Λέτε ότι πήγαμε και στον ΟΗΕ, φαντάζομαι 1-2 χρόνια μετά. Αυτό. Στον ΟΗΕ την ίδια περίοδο. Έρχεται χθες ο κύριος πρέσβης, ο κύριος Σαϊφαντής, και το κάνει λίγο χειρότερο. Λέει ότι στο ΝΑΤΟ παρουσιάστηκε ελληνικός σχεδιασμός που έλεγε, δεν μιλούσε για στενά απλά πια, αλλά για σταθμούς συμφόρησης από συμφόρησης. Και μας είπε ότι είναι ελληνική πρόταση που δεν πέρασε, δεν τη δέχτηκε η Τουρκία, αλλά έχει καταγραφεί στο ΝΑΤΟ, που σημαίνει αύριο μεθαύριο την ξεθάψει στην Τουρκία και θα ζητήσει την ίδια ονομασία για τις διελεύσεις στο Αιγαίο. Το έχετε υπόψη σας? Βεβαίως. Ήταν η πρόταση του Maritime Choke Points. Δηλαδή, κάποιος, κατά την άποψή μου, ελάχιστα γνώση των θεμάτων, πρότεινε αυτό σαν συμβιβαστική λύση για να ξεπεραστεί το δίλημα. Όμως η υπόθεση στο ΝΑΤΟ για το Turkish State, για το States, κρατάει εδώ και πολλά χρόνια και πάντα το πολεμούσαμε και δεν το επιτρέπαμε να μπει στα κείμενα. Τι αλλάζει σήμερα και μας υποχρεώνει να δεχτούμε διπλή ονομασία? Διότι από τη στιγμή που πραγματικά, έχει δίκιο ο πρέσβης, από τη στιγμή που πραγματικά το ΝΑΤΟ δηλώνει και λέει ότι αυτό είναι, τότε έχει περάσει τη σιωπηρή διαδικασία το χαρτί, έχει εγκριθεί από τις αντιπροσωπείες μας και μένει μόνο η επικύρωση των Υπουργών Άμυνας Εξωτερικών ή στο Βίλνιους των Πρωθυπουργών. Κατά την άποψή μου, είναι τεράστιο λάθος ότι αφήσαμε να περάσει αυτό το πράγμα. Πείτε μου κάτι, άρα συγκλίνεται στην άποψη ότι πια είναι στα χέρια των Υπουργών, πολύ περισσότερο του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι το κομμάτι με τα στενά, θα μας πείτε μετά τι συνιστά. Και υπάρχει και η Κύπρος, κύριε Φενέκο. Είναι δυνατόν κοντζάμου οργανισμός που παίρνει άδειες διελεύσεων, ελιμενισμού, ασκήσεων κτλ. Να δέχεται την τουρκική απέτηση να είναι η αναφορά με συντεταγμένες, άρα στην ουσία εξαφανίζεται η κρατική οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό συμβαίνει στην πράξη. Αυτό προσπαθεί εδώ και χρόνια η Τουρκία να κάνει στο ΝΑΤΟ, προσπαθώντας να βγάλει, να μην υπάρχει Κύπρος, και το πολεμούσαμε πάντα και αυτό ήταν το πρόβλημα των σχέσεων ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΝΑΤΟ λοιπόν, προκειμένου να έχει την Τουρκία με το μέρος του, διότι ενδιαφέρεται να έχει τη δύναμη της Τουρκίας, το παρέχουν, κάνει αυτούς τους συμβιβασμούς. Βέβαια, υπάρχει η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία λέγεται ότι το ΝΑΤΟ είναι υποχρεωμένο να προστατεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες τους. Αλλά εκεί δεν υπάρχει κάποια ρητή δέσμευση ως προς την Κύπρο. Γιατί η Τουρκία πάντα αρνείται. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, δεν πρέπει να δεχτούμε τις συντεταγμένες αφενός. Αλλά και ακόμα, αν δεχόμαστε τις συντεταγμένες, θα έπρεπε να έρθουμε με μια αντιπρόταση και να λέμε
από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα έχει ενταγμένη την Κυπριακή Δημοκρατία και υπάρχει η συμφωνία εγγύησεων ασφαλείας του ΝΑΤΟ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναφέρεται ρητά η Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτήν. Δεν μου λέτε, κύριε Φενέκο, έχουμε την πολυτέλεια να δεχτούμε την Κυπριακή Δημοκρατία με συντεταγμένες? Αύριο θα έρθει η Τουρκία και θα πετύσει το ίδιο για τη Λίμνο. Μόνο με συντεταγμένες. Και ξέρετε γιατί λέω τη Λίμνο, δεν τη λέω τυχαία. Είναι σχεδόν πεδίο έντονης τριβής και εξαιρέσεων νατοϊκών ασκήσεων. Έχετε δίκιο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε με συντεταγμένες. Όμως ας δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα είναι μέσα στην περιοχή αρμοδιότητας του ΝΑΤΟ. Που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο οι ζώνες κυριαρχίας, αλλά είναι και οι ζώνες κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, θα μπορούσε κάλλιστα και οι ΑΟΣ που έχουμε κηρύξει κλπ. Να ανήκουν μέσα στη ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας στην προστασία εγγυάται το ΝΑΤΟ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν μπούμε στη λογική των συντεταγμένων, ανοίγουμε και πολλά καινούργια παράθυρα. Κατά την άποψή μου, και η Τουρκία δεν το έχει σκεφτεί σωστά με τις συντεταγμένες. Διότι, επαναλαμβάνω, αν κάνουμε συνδυαστική πρόταση και πούμε, ωραία, πάμε στις συντεταγμένες, αλλά θα δεχτείτε και αυτές τις συντεταγμένες, ή θα δεχτείτε και στην συμφωνία που κάνει το ΝΑΤΟ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναφέρεται ρητά και η Κύπρος, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε ισχυρά πλεονεκτήματα για να κάνει η Τουρκία πίσω. Δεν είμαι σίγουρος ότι τα εκφράσαμε. Άρα, κατά τη γνώμη σας, είναι κομβική σημασία το αργότερο μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής στο Βιλνιούς να καταγραφεί η αντίδραση και η άρνηση της ελληνικής πλευράς. Βεβαίως. Το πρώτο στοιχείο μας είναι η άρνηση. Αλλά και σε κάθε περίπτωση, αν δεχθούμε πάρα πολλές πιέσεις, πρέπει να πάρουμε ένα αντάλλαγμα γι' αυτό. Και το αντάλλαγμα πρέπει να είναι καλύτερο από αυτό που δίνουμε. Γι' αυτό και λέω ότι αν ανοίξει το πακέτο των συντεταγμένων, πρέπει να το ανοίξουμε κι εμείς πολύ, πολύ περισσότερο και ταυτόχρονα να απαιτήσουμε τη ρητή δέσμευση του ΝΑΤΟ για την Κυπριακή Δημοκρατία. Κύριε Φενέκο, επειδή καιροί είναι πονηροί και οι μέρες έχουν συμβολισμούς, όπως λέει και ο κύριος Σταθακόπουλος, οδεύουμε για τα 100 χρόνια. Από τη συνθήκη της Λοζάνης μπορεί να είναι η απαρχή ξυλώματος του πουλόβερ, αφού αλλάζει, προσέξτε, η αναφορά στα στενά, έστω και με το διπλό τρόπο, σε έναν υπερεθνικό οργανισμό. Τι χαλάει την Τουρκία αύριο μεθαύριο να προχωρήσει παρακάτω και σε άλλα κομμάτια, αυτή τη φορά τη συνθήκη της Λοζάνης? Άλλωστε το λέει ότι θέλει να την αναθεωρήσει, τη θεωρεί νεκρή. Κοιτάξτε, το ζήτημα της αντίδρασής μας για τα στενά, για το Turkish Trade Law Strait, δεν έχει να κάνει με την αντιπαλότητά μας με την Τουρκία. Έχει να κάνει με τα συμφέροντα της ναυτιλίας. Διότι όταν λέμε Turkish Straits εννοούμε ότι ελέγχονται απόλυτα από την Τουρκία. Όταν όμως λέμε για Straits, τότε μιλάμε για στενά διεθνούς χαρακτήρα, όπου η Τουρκία έχει μεν τα δικαιώματά της, αλλά έχει και περιορισμούς. Συνεπώς, δεν μπορεί να δεχθούμε το Turkish Straits. Θα πρέπει να επιμείνουμε ισχυρά και με επιχειρήματα που να εκφράζουν και τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Και όχι μονάχα να ληφθεί ως αντιπαλότητα ελληνοτουρκική. Μάλιστα. Και εάν ξεκινήσει το ξύλωμα αυτού του πράγματος, πραγματικά μετά δεν θα ξέρεις πού να το μαζέψεις, γιατί όλο και καινούργια παράθυρα θα ανοίγουν σε αυτό. Σας λέει κάτι για τον αμερικανικό παράγοντα και το πώς βλέπει πια την Τουρκία μετά την επανεκλογή Ερντογάν? Διότι εδώ διαρρέεται από παντού ότι είναι αμερικανική πρόταση αυτός ο συμβασμός. Έτσι τον εμφανίζουν. Πάντα οι Αμερικανοί τέτοιου είδους προτάσεις κάνανε και με τον χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα που λένε. Δηλαδή τι λέγανε? Λέγανε θέσεις που να ικανοποιούν και τη μια πλευρά και την άλλη με διπλές ονομασίες και συμβιλικές δηλώσεις. Αυτή είναι πάγια τακτική. Και είναι και η λογική της σαλαμοποίησης. Τι λέει λοιπόν? Γιατί λέω να το διευρύνουμε το ζήτημα της Κύπρου? Διότι έρχεται και το σαλαμοποιεί τώρα. Και τι λέει? Συντεταγμένη, ένα κομματάκι. Εντάξει, μωρέ, θα δεχτείς ως συντεταγμένη. Αύριο, όπως το είπατε σωστά, θα δεχτείς και κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Αυτή λοιπόν τη λογική της σαλαμοποίησης μπορεί να την πολεμήσεις διαδικαστικά στο ΝΑΤΟ, διευρύνοντας εσύ το πεδίο. Δηλαδή αυτός πάει σε ένα κομματάκι και εσύ το μεγαλώνεις. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, έχει να κάνει όχι μονάχα με την βούληση και την επιθυμία να μείνουμε σταθεροί σε θέσεις εθνικές, αλλά και με τη διαδικασία που τηρούμε και την τεχνική που εφαρμόζουμε στη διαπραγμάτευση. Και εκεί πιστεύω ότι σε αυτά τα ζητήματα αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει λάθη. Τι προοικονομείτε με όλα αυτά, κατά τη γνώμη σας, στην πολλά θρυλούμενη νέα συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη-Μητσοτάκη-Ερντογάν στο Βίλνιους? Το λέω γιατί παρακολουθώ στον ελληνικό τύπο, υπάρχει μια θολούρα στην ίδια ανάπτυξη σκεπτικού ότι πάμε για επανέναρξη, προσέξτε, διαλόγου και διαπραγματεύσεων. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο διάλογος, άλλο διαπραγμάτευση. Αλλά νομίζω ότι σκοπίμως στα κεντρικά μέσα θολώνεται λίγο το πράγμα. Τι προοικονομείτε, κατά τη γνώμη σας?
Μια στις συμβούλοι θα ακολουθήσουν τη συνταγή που είχαν και στο παρελθόν. Δηλαδή, οι προσωπικοί του σύμβουλοι ή μια ομάδα από συμβούλων ένθεν και ένθεν θα συζητήσουν αρκετά θέματα. Οι δύο ηγέτες θα δηλώσουν ότι είμαστε ευτυχείς που ξαναξεκινάει ο διάλογος, ενώ στην ουσία σε κατώτερο επίπεδο θα προχωράμε με μεγαλύτερη ταχύτητα ή θα διαμορφώνουν ατζέντα. Κατά την άποψή μου, θα έχουμε μια θολούρα πάλι, όπως το είπατε, που θα μας αναγκάζει να σκεφτόμαστε τι κρυφό συζητιέται. Δεν είναι επίπεδο διπλωματίας αυτό. Η κρυφή διπλωματία έχει ουσία όταν είναι στιγμές κρίσεων για συγκεκριμένα περιορισμένα ζητήματα. Δεν μπορεί να είναι γενικευμένη η πολιτική της χώρας η κρυφή διπλωματία. Είναι τεράστιο λάθος και διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Κύριε Φενέκο, είχαμε λόγο να εμφανιστούμε εμείς ως επισπεύδοντες αυτής της συνάντησης, κατά τη γνώμη σας? Κανένα λόγο δεν είχαμε και θα έπρεπε να αφήσουμε την Τουρκία να τοποθετηθεί και να εκτεθεί η ίδια για τις επιλογές της. Εμείς αυτή τη στιγμή της παρέχουμε ένα σωσίβιο. Μία δυνατότητα παραπάνω για να φανεί διαλλακτική και ότι έχει αλλάξει προφίλ. Θα πρέπει εμείς να την αφήσουμε να δούμε πώς θα το χειριστεί. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης για αυτή την πλήρη αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων Τουρκίας-Αιγύπτου, Αγκύρας-Καΐρου, σε μία περίοδο που λέγαμε ότι εμπεδώνεται ο άξονας Αίγυπτος-Κύπρος-Ελλάδα-Ισραήλ. Κοιτάξτε, είναι κάτι που το έχω πει από πολύ καιρό. Αυτός ο άξονας Αίγυπτος, Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ που ήταν 3-1 μαζί με την Αμερική δεν θα είχε υπόσταση και το έλεγα από τότε αν δεν αποκτήσει στρατηγική υπόσταση. Δηλαδή αν δεν γίνει γραμματεία για το 3-1 η οποία γραμματεία να έχει θεσμικά κείμενα τα οποία να είναι υπογεγραμμένα και να δεσμεύονται όλοι και να προχωράνε με στόχους συγκεκριμένους και ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν έγινε κάτι από όλα αυτά. Έμεινε στις επισκέψεις των Υπουργών Εξωτερικών που συζητάγανε και ανταλλάσσανε και στις στρατιωτικές ασκήσεις. Οι στρατιωτικές ασκήσεις πάντα ήταν στο πεδίο ένα ζήτημα επικοινωνίας. Δεν ήταν όμως αυτές που εγκαθίδριαν σταθερές σχέσεις. Οι στρατιωτικές ασκήσεις γίνονται σήμερα και αύριο δεν ξαναγίνονται. Όταν όμως δημιουργείς γραμματείες και οντότητες και κείμενα θεσμικά και βάζεις στόχους και χρονοδιαγράμματα, είναι τελείως διαφορετικό. Έρχεται λοιπόν σήμερα η Τουρκία με έναν Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος είναι μαθημένος σε τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις και κρυφές και μυστικές κλπ. Όπως είναι ο Φιντάν, ο οποίος προφανώς και είναι ένας ικανός, αλλά είναι εξαιρετικά επικίνδυνος εθνικιστής, και ο οποίος κατάφερε να τουμπάρει τους Αιγύπτιους και να τους φέρει εκεί που ήθελε. Πιστεύω ότι θα δούμε και άλλες τέτοιες πράξεις του δράματος στη συνέχεια, εάν. Και είναι δύσκολο να αντιδράσουμε τώρα, γιατί έπρεπε να τα έχουμε διαμορφώσει αυτά πολύ πιο πριν από το τώρα. Πρέπει να μας, σαν κοινή γνώμη, να μας προβληματίζει το γεγονός ότι με την Αίγυπτο η οριοθέτηση είναι τμηματική και όχι πέραν του 28ου Μεσημβρινού. Βεβαίως και πρέπει να μας προβληματίζει, διότι δεν θα παραξενιστώ καθόλου αν γίνει μια συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου πάντα στην υπόλοιπη περιοχή. Και γι' αυτό, αν θυμόσαστε και το έχουμε ξανασυζητήσει, εγώ να αφήσω εξ αρχής. Εμείς, αν είχαμε την τόλμη, θα κάναμε με την Κύπρο. Δεν την είχαμε την τόλμη, σε κάθε περίπτωση να πάμε εμείς, η Κύπρος και η Αίγυπτος, και αν μπορούσαμε να παραξύρουμε και τη Λιβύη στο Διεθνέ Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση των μεταξύ μας ζωνών. Θα ήταν η μόνη λύση η οποία θα υποχρέωνε την Τουρκία είτε να στείλει υπομνήματα, είτε να συμβιβαστεί σε μια διαπραγμάτευση διεθνοδικαιϊκή. Όλα τα άλλα είναι επικίνδυνα γιατί είναι σε διμερές επίπεδο και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, κύριε Φενέκο, με όλα αυτά σας λέει κάτι για την Τουρκία το γεγονός ότι αμέσως μετά τις εκλογές ξεδιπλώνει πλήρως μία ατζέντα στην οποία δεν φαίνεται να τη στοιχίζει? Ίσα ίσα η στρατηγική επιλογή πατώ σε δύο βάρκες ανάμεσα σε δύο κόσμους φαίνεται να της προκύπτει, να της βγαίνει. Εμένα δεν φαίνεται να τις βγαίνει, διότι ακριβώς αυτοί οι δύο κόσμοι δεν έχουν έρθει ακόμα σε σύγκρουση. Και σε κάθε περίπτωση η Τουρκία είναι το διαμάντι, το μαργαριτάρι στο δαχτυλίδι και των δύο κόσμων. Και η Τουρκία το εκμεταλλεύεται δεόντως. Και επίσης, επειδή η σύγκρουση Ρωσίας, Ουκρανίας και οι κυρώσεις και όλα δημιούργησαν ένα επίπεδο regionalization, δηλαδή τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι ενώ παλαιότερα υπήρχε μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση, τώρα βλέπουμε συγκεντρώνονται πολλά στοιχεία σε περιοχές, περιοχικά. Καινούργια συστήματα οικονομικών συνταλλαγμών, χρηματοπιστωτικές πράξεις και εργαλεία που αφορούν περιοχές, μεταφορές, δραστηριότητες, συμμαχίες που περιορίζουν τον κόσμο. Η Ευρώπη κάνει το ίδιο. Η Τουρκία λοιπόν βρίσκεται ακριβώς στη μέση όλων αυτών των δραστηριοτήτων και θα το εκμεταλλευτεί όσο μπορεί περισσότερο σαν κομβικό σημείο και θα είναι πολύτιμη και για τη Δύση και για την Ανατολή και θα προσπαθούν όλοι να την κατευνάσουν και να την πάρουν με το μέρος της.
Στέλιος Φενέκος, θέλω να τον ευχαριστήσω.